Η ενημέρωση που γίνεται καθημερινά για τα μέτρα προστασίας από την εξάπλωση του νέου κορονοϊού λαμβάνονται υπόψη από την πλειονότητα των πολιτών. Η ανησυχία τους είναι έντονη από την αύξηση των κρουσμάτων, γι' αυτό και ενημερώνονται από το ιατρικό προσωπικό. Υπάρχει ο κορονοϊός, δεν είναι τώρα να μπαίνουμε σε άλλες θεωρίες. Το πώς αντιμετωπίζεται ο καθένας το εκτιμά αναλόγως. Δηλαδή, εντάξει, και αυτό το κλείσιμο δεν μπορεί να είναι 8 μήνες. Αφού υπάρχει δίπλα μας, υπάρχει στον γείτονα, υπάρχει στον απέναντι. Υπάρχουν άνθρωποι που χαθήκαν που τους γνωρίζουμε από αυτή την ιστορία. Θα ακούσουμε τους επιστήμονες. Αφού μας βρήκε αυτό το κακό, και άλλα πολλά θα μας βρουν στη διάρκεια, μπορεί να μην ζούμε. Έτσι θα γίνει στο τέλος. Ο πλανήτης θα βγάλει κι άλλους ιούς. Δεν θα τους ακούμε τους επιστήμονες. Όντως, παιδιά, υπάρχει και πρέπει να κάνουμε υπομονή να ξεπεραστεί με το εμβόλιο. Μόνο έτσι θα σωθούμε. Δεν αρνούμε τίποτα. Είναι έτσι όπως τα λένε οι γιατροί. Σε αντίθεση με όσους ακούσαμε, υπάρχουν πολίτες που παρακολουθούν με καχυποψία τις εξελίξεις, αμφισβητούν όσα ακούν από τις ενημερωτικές εκπομπές και μιλούν για οικονομικά συμφέροντα. Πάντα υπάρχει μια μερίδα του κόσμου που διαφοροποιείται από αυτό που συμβαίνει. Είναι μια αντίδραση κάποιων ανθρώπων. Τώρα και κάποιοι τους αρέσει να πιστεύουν σε συνωμοσίες, που εντάξει, μπορεί να είναι κιόλας να ήταν φτιαχτό. Στο μεταξύ, το 20% πιστεύει ότι οι κυβερνήσεις δημιούργησαν τον κορονοϊό, ενώ 7 στους 10 πιστεύουν σε θεωρίες συνωμοσίας αναφορικά με τον ιό. Αυτό δείχνει έρευνα που πραγματοποίησε η Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, με επικεφαλής τον καθηγητή ψυχιατρικής Κωνσταντίνο Φουντουλάκη, και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Affective Disorders. Εγώ, παράδειγμα, τώρα κλείνομαι μέσα στο σπίτι, βγαίνω καμιά μισή ώρα, μία ώρα περπατάω λίγο και πάω, κλείνομαι πάλι μέσα στο σπίτι. Αυτό το πράγμα δεν νομίζω ότι ευσταθεί για μας τους μεγαλύτερους. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Είμαι αισιόδοξος, μια χαρά. Αν και είμαι αμαία, παρακολουθάω. Εμοκαθαριζόμενος είμαι. Και όμως μας κάνανε και το τεστ αρνητικό. 13.